αγαπητοί αδελφοί, πρόσφατα η Αγία μας Εκκλησία έβαλε μέσα στα δίπτυχά της έναν σύγχρονο γέροντα, τον Άγιο Παΐσιο, τον οποίο μας καλεί, μας ανακοινώνει ότι μπορούμε να επικαλούμεθα στις προσευχές μας και να του ζητάμε τα προσωπικά αιτήματα, ούτως ώστε να με συνδέει Κύριο το Θεό υπέρ ημών. Έχουμε επισκεφτεί άδεια ιδιολογία του ποιμενάρχου μας, του Μακαριωτάτου του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, και καλέσαμε σήμερα μαζί μας τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής του Πουτλομουσίου Αγίου Όρους. Ο γέροντας Παΐσιος έζησε στην Παναγούδα, στο Κελίδου, το οποίο είναι πολύ κοντά και εξάρτημα της Ιεράς Μονής του Πουτλομουσίου. Έτσι λοιπόν, από πρώτο χέρι, ο γέροντας είναι ο πιο κατάλληλος να μας μιλήσει για την επαφή του με τον γέροντα και έτσι να ξεκαθαρίσουν και στα δικά μας τα αυτιά λιγάκι τα πράγματα πως έχουν, διότι πολλά γράφονται, πολλά ακούγονται, αλλά ο πιο αρμόδιος να μας μιλήσει είναι ο γέροντας Χριστόπουλος. Ο Σεβασμιότατος θέλει να μεταφέρει τις ευχές του Μακαριωτάτου. Στο τέλος, ο γέροντας. Τον εντόπιο λοιπόν έχει ο Παναγιωτάτος Αρχιμανδρίτης, γέροντας Χριστόπουλος, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής του Πουτλομουσίου Αγίου Όρους. Βεβαίως, αυτήν εδώ την παράδειγμα μεγάλη, πολύ μεγάλη, την εκδήλωση την οργανώνει ο Σύλλογος Ενωμένη Ρωμιοσύνη, οι οποίοι ήρθαν σε επαφή μαζί μας και κανονίσαμε ούτως ώστε να έχουμε αυτή την εκδήλωση για τον Γέροντα Παΐσιο, για τον Άγιο Παΐσιο. Ραδιόφωνο, τηλεόραση, εκδόσεις, διαδίκτυο, εκδηλώσεις.
με σκοπό να δώσει ελπίδα, ιδανικά και όραμα. Δεν σχετίζεται με κανένα τρόπο με την πολιτική. Αν κάποιος ασχοληθεί με την πολιτική, διαγράφεται αμέσως ένα σωματείο μας. Και δεν είναι ένα νέο ιδεολογικό ρεύμα, ούτε ένα νέο κοινωνικό σύστημα, ούτε μια οργάνωση κοινωνική, πολιτική, θρησκευτική. Αποτελείται από μέρη που τα συνδέει η αγάπη για τις αξίες μας, χωρίς τις οποίες δεν είναι δυνατόν να υπάρχουμε ως ελεύθερα άτομα και ως έθνος. Πιστεύουμε στη δύναμη της ενότητος και θεωρούμε ότι οι αξίες αυτές είναι η ψυχή του γένους μας. Και μόνο εάν συνεργαστούν όλοι όσοι πιστεύουν στις αξίες αυτές, θα μπορούσε σύν Θεό να αλλάξει την εθνικότερη νοοτροπία και πορεία μας. Η σκοπή του σωματείου μας είναι η βαθύτερη γνώση, η βίωση, η προάσπιση και η προβολή των πνευματικών αξιών που συνδέουν την ταυτότητά μας και μας χαρακτηρίζουν Ορθόδοξους Έλληνες. Οι αξίες αυτές ειδικότερα είναι η μακραιότη, πολυκύμαντη και εξόχουστη εθνική ιστορία μας, την οποία προσπαθούν να μας κάνουν να ξεχάσουν. Ο θεσμός της οικογένειας, που αποτελεί το κύτταρο της κοινωνίας, και την κατοίκον Εκκλησία, την οποία προσπαθούν να διαλύσουν. Για παράδειγμα, είναι η ελληνική γλώσσα, στην οποία κατά θεία χρόνια γράφει και το Ευαγγέλιο της αποκαλυπτής αληθείας και η ελληνοχριστιανική παιδεία. Η ελληνοορθόδοξη παράδοση, που αποτελεί την μνήμη του λαού μας. Δεν θα εισέλθουμε σε πολεμική με τον κακό, αλλά έχουμε σύστημά μας που νίκα εν το αγαθό το κακό. Ή, εάν πληθύνει το κακό, θα εξυπανιστεί το κακό. Αντίθετα, και αυτό πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα. Εάν οι καλοί δεν κάνουν τίποτα, το κακό θα θριαλεύσει. Τώρα, όσοι θέλουν να βοηθήσουν με οποιοδήποτε τρόπο, σαν φίλοι ή απλά να λαμβάνουν το μέρος των δεδομένων μας, μπορούν στην έξοδο να αφήνουν το τηλέφωνό τους ή το email τους. Τα βιβλία μας, όπως ο Κώστας Παΐσιος Αγιορείτης, Γέρον Ιάκωβος, Άγιος Πορφύριος και πολλά άλλα, τα οποία έχουμε δώσει για την αφήνιση του κόσμου, τα διαθέτουμε σε τιμή κόστους και αυτό θα δείτε στην έξοδο με 5 ευρώ, για να μπορούν να προμηθευτούν περισσότεροι φίλοι. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ απόψε για να μιλήσουμε όλοι μαζί με τον Κώστα Παΐσιο Αγιορείτη, ο οποίος και αισθάνομαι ότι είναι ανάμεσά μας. Σας ευχαριστώ πολύ.
της επίγειας ζωής του σε μια καλύβη της γονής του τρομοσίου, την Παναγούδα, που έγινε παγκόσμιο προσκύνημα. Σήμερα λοιπόν έρχομαι αυτόν οδηγό για να ζωγραφίσουμε το πρότυπο του πνευματικού ανθρώπου που καλούμεθα όλοι να οικειωθούμε. Χρησιμοποιούμε συχνά, αδελφοί, τη λέξη πνευματικός άνθρωπος, αλλά δεν ξέρουμε τι ακριβώς εννοούμε. Ποιος είναι πνευματικός άνθρωπος, αδελφοί, αυτός που χρησιμοποιεί λόγους πατέρων της Εκκλησίας ή μεγάλων θεολόγων, αυτός που κάνει υψηλούς στοχασμούς, αυτός που αναφέρεται συχνά στους Αγίους, αυτός που κρατά το ποστίνι ή επιδιώκει γνωριμίες με χαρισματικούς γέροντες. Όλα αυτά είναι στοιχεία που δίνουν σε κάποιον τον αέρα της πνευματικότητας εντός εισαγωγικών. Συχνά όμως πρόκειται πράγματι για αέρα. Αληθινά πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός που άγεται από το Πνεύμα του Θεού, λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Και ο Άγιος Ιλουανός ο Αθωνίτης λέει ότι σκοπός της χριστιανικής ζωής είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Τι σημαίνει όμως, αδελφοί, αποκτώ ή άγομαι από το Άγιο Πνεύμα? Στο θέμα αυτό έρχεται να μας πει όσιος γέρον Παΐσιος με τη ζωή και τη διδαχή του. Θεωρώ ότι όλη η ζωή και διδασκαλία του γέροντος Οσίου Παϊσίου συνοψίζεται σε μια λέξη την οποία χρησιμοποιούσε συχνά. Την τόνιζε ιδιαίτερα, την έβλεπε ως το πηδίο που σε εισάγει στο μυστήριο του Θεού. Μια τρέχουσα λέξη, η οποία ωστόσο δεν ορίζεται εύκολα, η οποία μάλιστα δεν μεταφράζεται σε άλλες γλώσσες. Είναι η λέξη φιλότιμο. Θεωρούσε ότι εδώ ξεκινούν τα πάντα. Αυτή είναι η κινητήρια δύναμη που οθεί τον άνθρωπο στα μεγάλα και σπουδαία. Η σχέση, αδελφή, με τον Θεό, όπως και με όλα τα πρόσωπα και πράγματα, θεμελιώνεται πάνω στο φιλότιμο. Το αντίθετο του φιλότιμου είναι το ήθος της συναλλαγής. Το δίνω και παίρνω. Δίνω αγάπη εφόσον παίρνω αγάπη. Δίνω δικαιοσύνη αν και εφόσον δεν αδικούμε. Είμαι πιστός και λατρεύω τον Θεό, προκειμένου να ευλογεί ο Θεός τα δικά μου έργα και τα δικά μου θελήματα. Όσιος Παΐσιος αρνόταν αυτή την μπακαλίστικη σχέση με τον Θεό, τη σχέση δόσεως και λήψεως, τέτοια πίστη και αγάπη έχει ιδιοτέλεια και στερείται πνευματική αγωδιά σε έλεγχο. Είναι μικροψυχία και τσιγκουνιά. Όλα όσα κάνουμε, τότε μόνο έχουν αξία όταν γίνονται από φιλότιμη διάθεση. Το φιλότιμο ο γέροντας το όρισε με το δικό του εμπειρικό και χαρισματικό πνευματικό. Είναι, έλεγε, το ευλαβικό απόσταγμα της καλοσύνης, το σκύρτημα της καρδιάς, η λαχτάρα να αναπαύσουν τον άλλο. Είναι η πολύ ευγνώμων αγάπη, η λαβηγαρισμένη αγάπη του ταπεινού ανθρώπου που δεν βάζει καθόλου τον εαυτό του σε ό,τι κάνει και που η καρδιά του είναι γεμάτη θεωματική λεπτότητα, ευαισθησία και ευγνωμοσύνη προς τον Θεό και τους συνανθρώπους. Είναι η αρκοδιά, το πνεύμα της θυσίας, το αθόρυβο, η αφάνεια. Αυτό που είπε
και συνηφαίνεται με την ευθύνη και την μοίρα. Ο φιλότιμος υποφέρει από την παραμικρή καλοσύνη που του κάνουν οι άλλοι και προσπαθεί να την ανταποδώσει. Αλλά ό,τι και αν κάνει, ποτέ δεν αισθάνεται ότι μπόρεσε να την ανταποδώσει και ποτέ δεν την ξεχνάει. Ο φιλότιμος αδελφή δεν βάζει μπροστά τον εαυτό του, την ανάπτυξή του. Όταν ήμουν στο κοινό μου, έλεγε ο Όσιος, όλοι κοίταζαν τι να κάνουν, να κάνουν κάποια θυσία. Στη δουλειά, στο φαγητό, παντού υπήρχε αυτό το πνεύμα. Σκέφτονταν πρώτα τον άλλον και γι' αυτό ζούσαν στον παράδεισο. Αυτή είναι η πνευματική ευαισθησία. Πρώτη και κύρια προϋπόθεση στην ζωή του μοναχού είναι η ευαισθησία. Αν δεν έχεις ευαισθησία, θα μείνεις σε μια ψευδή αισθητικότητα, ό,τι και αν κάνεις. Το πρότυπο αυτής της πνευματικής αρχοντιάς βρίσκεται στον ίδιο τον Χριστό μας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τον κατεχητικό λόγο, που απαγγέλνει την νύχτα της Αναστάσεως, αποκαλεί τον Δεσπότη Χριστό φιλότιμο. Φιλότιμος ο Δεσπότης, λέει, γιατί προσφέρει σε όλους, γιατί δεν έχει την ανθρώπινη δικαιοσύνη που μετράει τα πάντα με το σταγονόμετρο, αλλά κινείται από τη δική του θεία δικαιοσύνη που είναι η φιλανθρωπία και μάλιστα δεν προσφέρει απλόχερα ευλογίες. Προσφέρει τον ίδιο του τον εαυτό του. Ο καλός Θεός είναι όλο φιλότιμο και συγκινείται και από την τυχοτένεια του φθορά. Ενώ εμείς οι άνθρωποι τρώμε το γλυκό μέλι, στον Θεό προσφέρουμε το κερί και ο Θεός χαίρεται την προσφορά μας. Για να καταλάβετε την αρχοντιά, έλεγε ο Όσιος Γέρος, σκεφτείτε τον Χριστό. Τι κράτησε για τον εαυτό του, τίποτα. Μας δίνει την αγάπη, μας παίρνει τις αμαρτίες μας. Εδώ δεν υπάρχει κόπος για θέλημα, εγωισμό, ιδιοτέλεια. Ο αγώνας που ξεκινά από την αρχή της πειθαρχίας κάνει τον άνθρωπο να πιέζει τον εαυτό του και τον κουράζει. Δεν έχει χάρη και παρηγοριά. Όταν όμως ο αγώνας γίνεται με την καρδιά, τότε δεν κουράζει. Δεν πληγορούμε τον εγωισμό, αλλά για τον ίδιο τον Χριστό μας. Γι' αυτό και η λατρεία δεν πρέπει να είναι μια υποχρέωση, αλλά η ζωντανή έκφραση ευγνωμοσύνης της ευελιξίας του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στην επιστολή του προς τους Κορινθίους, «Φιλοτιμούμεθα να είμεθα επάνωση στον Θεό», δηλαδή αγωνιζόμεθα, υποκινούμενοι από ευσυγνησία και αίσθηση ευγνωμοσύνης, έλεγε χαρακτηριστικά όσοι ο Γέροντος ο Ιησούς. Μη καταπιέζετε βιαστικά τον εαυτό σας πάνω από τις δυνάμεις σας και δημιουργείται άνθρωπος. Ο Χριστός είναι στοργικός πατέρας και όχι τυράννος. Τον φιλότιμο αγώνα μας χαίρεται ο Χριστός. Το φιλότιμο οδηγεί κατά ένα φυσικό τρόπο στην αυταπάτηση. Το φιλότιμο είναι το κλειδί της πνευματικής προκοπής. Ο προκομμένος άνθρωπος σε όποια ζωή και αν βρεθεί, είτε μοναχός είτε λαϊκός, θα κάνει προκοπή πνευματική, γιατί θα εργαστεί φιλότιμο. Ενώ ο άνθρωπος που δεν καλλιεργεί το φιλότιμο, που του χάρισε ο Θεός, ανεπρόκοπος θα είναι και στη μια ζωή και στην άλλη. Παράλληλα το φιλότιμο ενεργοποιείται για τις μεγάλες επιλογές.
Διάλεξε, αδελφέ μου, ένα σταυρό ανάλογα με το φιλότιμό σου. Ο άνθρωπος, βεβαίως, δεν βάζει μπροστά τον εαυτό του, αλλά την αγάπη του Θεού και του πλησίου. Γίνεται απλός, απλός στους λογισμούς και στους τρόπους. Γίνεται απλός, όχι γιατί ακολουθεί κάποιους κανόνες απλότητας, αλλά γιατί πρώτον πιστεύει τα απόλυτα των Θεών. Δεύτερον, γιατί δεν ενδιαφέρεται να χτίσει μια κοσμική εικόνα για τον εαυτό του. Τρίτον, γιατί χαίρεται όλη την κτήση στην οποία βλέπει την αγάπη του Θεού. Ο Θεός, αδελφοί, είναι απλός και με απλότητα πιστεύει ο άνθρωπος και αγωνίζεται ταπεινά και φιλότιμα και ζήτων τα μυστήρια του Θεού. Δεν είναι η δίθεν απλότητα που επιδιώκει να εντυπωσιάζει, αυτοπροβάλλεται και προκαλεί. Τέτοιες απλότητες δεν εξέρχονται απλές από απλές και αγνές καρδιές. Η αληθινή απλότητα είναι η φυσική ζωή, το φυσικό ανθρώπινο χαμόγελο που δεν έχει να κάνει με την κοσμική ευγένεια. Δηλαδή τους επιτεδευμένους τρόπους. Είναι η έκφραση της ευγενικής ψυχής που αγαπά, που δεν αισθάνεται διαφορετική, ξεχωριστή, αλλά αυθόρυβη προσφέρει το είναι της των Θεών και για την προκοπή των άλλων. Συναφές αδελφοί προς τα παραπάνω είναι το πνεύμα της φιλοξενίας. Ο ασκητής δεχόταν όλο τον κόσμο στο καλύβι και την ίδια εντολή έδωσε και στους αδελφούς που μετά την κίνησή του επρόκειτο να λάβουν από τη μαγή μας στην Αναγούδα. Κανένας σκόπος, καμιά υποχρέωση, ούτε καν η επώδυνη αρρώστια. Δεν επώδυναν το γέρο του να σταθεί και να σκύψει πάνω στο πρόβλημα και στον πόνο του άλλου. Να ξέρετε, μας έλεγε, αν θα γίνετε μοναχοί, δεν γίνεστε μόνο για να σώσετε την ψυχή σας, αλλά για τον κάθε συνάνθρωπό σας. Το φιλότιμο και αυταπάρνηση για να στην καρδιά την τριφεράδα που δέχεται σε όλη την κτήση σε κάθε εκδήλωση της ζωής χαρακτηριστικά. Όταν πλημμύρων όσος Παΐσιος υπέφερε από φρικτούς πόνους εξαιτίας του καρκίνου, την ίδια στιγμή δεχόταν και συμβούλευε και παρηγορούσε τους πονεμένους του κόσμου. Είχε μέσα του την Θεία Φλόγα, γιατί ξεχνούσε τον εαυτό του και μεριμνούσε για το καλό των άλλων. Η άσκηση είχε υπερβεί τον εαυτό της. Δεν ήταν πια στέρηση και σκληρότητα, αλλά άνεση και πληρότητα. Ο πνευματικός άνθρωπος, αδελφοί μου, χωράει όλο τον κόσμο στην ψυχή του, γιατί ακριβώς ζει ένα Αγίο Πνεύμα. Είναι πατέρας και μητέρα και αδελφός, όχι μόνο για τους αρχικούς γονείς του, αλλά για όλο τον κόσμο. Σήμερα, πολλοί ζουν με την αντίληψη ότι είναι καλοί χριστιανοί επειδή είναι κλειμένοι στο σπίτι τους και δεν πειράζουν κανένας. Ούτε πειράζουν, ούτε έχουν ευθύνη για κανέναν και για τίποτα έξω από την πόρτα τους. Αν μάλιστα εκκλησιάζονται, έχουν εξασφαλισμένη θέση στο παράδεισο. Υπάρχουν πολλοί που επειδή πλησιάζονται τακτικά, νηστεύουν κτλ., έχουν την εντύπωση ότι ζουν πνευματικά. Δεν βοηθούν κανέναν. Δεν έχουν ευθύνη για κανέναν. Το δίκιο σου, το δίκιο. Ποιος βρίσκεται σε πνευματική κατάσταση, αδελφή? Αυτός που έχει την ψυχία του. Ας διαβάσουμε πάλι προσεκτικά την επί του όρους ομιλία του Κυρίου μας και ας καθρεφτήσουμε εκεί την χριστιανική μας συνείδηση πώς η αλήθεια, πώς η μυστηριότητα έχει. Η συνείδηση που βάζει μπροστά τον Θεό και τους άλλους
μπαίνει εν Αγίου Πνεύματι στην ψυχή των άλλων. Κάνει τον πόνο τους δικό της και προσπαθεί να βοηθήσει τον καθένα ξεχωριστά. Για τον άνθρωπο που οδηγείται από το Άγιο Πνεύμα, ο άλλος δεν είναι αριθμητική μονάδα ενός κουπαδιού. Είναι το συγκεκριμένο πρόσωπο με τις δικές του προσωπικές ανάγκες, τα πάθη του και τα χαρίσματά του. Όσο γέρον ο Ιησούς μιλούσε πάντα απευθυνόμενος σε συγκεκριμένα πρόσωπα, γνώριζε ότι οι κανόνες έξω από τη διάκριση και την προσωπική σχέση γίνονται κανόνια. Η ψυχή που δεν βάζει μπροστά τον εαυτό της γίνεται ευαίσθητη, δηλαδή ελεήμων, γίνεται συγκατοδική προς τους άλλους, γιατί μιμείται την θεϊκή συγκατάβαση. Η θεϊκή συγκατάβαση ήταν το έθνο της σωτηρίας μας, και η συγκατάβαση του πνευματικού ανθρώπου είναι αυτή που κερδίζει τις παναμένες ψυχές και ζεσταίνει τις παγωμένες. Από αυτή την ποιότητα της ψυχής προέρχεται η αληθινή ευγένεια και η αληθινή διάκριση. Η ευαίσθητη και φιλότιμη ψυχή αποκτά διάκριση. Είναι σημαντικό ότι ο γέρονος ο Παΐσιος ταυτίζει την διάκριση με την ηλικία. Γράφει χαρακτηριστικά. Δεν είναι ειλικρινή σκέψη εκείνος που λέει κατά πρόσωπο την αλήθεια, ούτε εκείνος που τη δημοσιεύει, αλλά εκείνος που έχει αγάπη και αληθινή ζωή και μιλάει με διάκριση όταν πρέπει και λέει εκείνα που πρέπει στην πρέπουσα ώρα. Εκείνοι που ελέγχουν με αδιακρισία έχουν πνευματική σκότωση και πτυχία, και τους ανθρώπους τους βλέπουν σαν κουτσούρα, και ενώ τους πελεκάνε αλίπητα και υποφέρουν οι άνθρωποι, αυτοί χαίρονται για το τετραγώνισμα που τους κάνουν. Σήμερα, αδελφοί, συνηθίζει τα μπαρικούς να παρουσιάζει το πνευματικό του βίος ως ζωή σκληρότητας και κατήφυγες. Το μοναστικό χώρο, μάλιστα, η απλότητα συχνά συνδέεται με τον τύπο του απότομου και σκιερού γέρου, του ελεκτικού γέρου, εκείνο που εκδηλώνει προς τους άλλους, σκληρή και επικρή συμπεριφορά. Οι μορφές, όχι μόνο των παλαιών Αγίων, αλλά και των σύγχρονων Αγιογερόντων, μας δίνουν μια άλλη εικόνα. Ενώ οι ίδιοι είναι σκληροί και ακριβείς στον εαυτό τους, ακτινοβολούν μια ευγένεια που βέβαια δεν αποτελεί κοσμική συμπεριφορά, αλλά έκφραση ψυχής. Όσο περισσότερο ένας άνθρωπος εγγίζει τον Θεό, τόσο περισσότερο αποκτά λεπτή συνείδηση, γνώση, διάκριση και σεβασμό. Ο πνευματικός άνθρωπος είναι κατ' εξοχήν ευγενής. Ακόμη και η αγριότητα του τόπου πλεκταίνει περισσότερο την ψυχή του. Παρότι μερικοί γέροντες έζησαν και εργάστηκαν σκληρά σε δύσβατους και απαράδεκτους τόπους, το δύσβατο και απαράδεκτο δεν καθρεφτιζόταν στην ψυχή τους. Η ψυχή τους και η ζωή τους ενσάρκωνε την άπλαστη και ανεπίδευτη λεπτότητα και ευγένεια, οι οποίοι ρίζονται στις γυμνές πέτρες που πήρωναν το καλοκαίρι και ανωδέλωναν το χειμώνα. Του γέροντος Οσίου Παϊσίου ο λόγος ήταν άλλο και ειδημένος αδελφή, και τα μάτια του διαπερνούσαν με καλοσύνη την ψυχή του ανθρώπου. Ο πνευματικός λοιπόν άνθρωπος φαίνεται στις σχέσεις του με τους αδελφούς του, και οι σχέσεις με τους άλλους καθρεφτίζουν τη σχέση του με τον Θεό. Ταυτόχρονα αποκτά το Πνεύμα όταν καλλιεργεί σωστά αυτές τις σχέσεις. Γι' αυτό και όσο γέρο ο Παΐσιος αγαπούσε την κοινοβαϊκή στη ζωή, από όπου άλλο
χρησιμοποιήσει το παράδειγμα ενός φωτσάτου που βρίσκεται μαζί με τα άρθρα σε όλους ενός ποταμού. Τι θα γίνει όταν πάρουμε αυτό το όμορφο γυαλιστερό, λίγο και ζωντανό βότσαλο και το πετάσουμε μόνο του στο χώμα, η κοινοδιακή ζωή, όμως πρέπει να θεμελιώνεται στην ελευθερία και στην αγάπη και όχι στο ψυχικό και πνευματικό καταναγκασμό. Η πρόγευση του παραδείσου έρχεται μέσα από βαθιές πνευματικές σχέσεις, όχι μέσα από στρατιωτική πειθαρχία που καλλιεργεί απρόσωπες σχέσεις. Δεν μπορεί να είναι πνευματικός άνθρωπος εκείνος που κλείνεται στην πνευματικότητα, δηλαδή ο κατάρτιστος, που επιδιώκει την κοινωνία με τους άλλους με σκοπό να τον χειροκροτούν και να τον επιβεβαιώνουν. Η σχέση όμως δεν περιορίζεται στον ανθρώπο, αλλά περιλαμβάνει και την άνοιξη τη κρίση. Όσο και ο Παΐσιος εκδήλωνε ευαισθησία προς την κρίση, όλα τα πράγματα του Θεού. Τον είδαμε για παράδειγμα να περπατά το καλοκαίρι στα μονοπάτια, προσέχοντας να μην πατάει τις φωλιές των μυρμηγκιών. Δεν ήταν πια συναισθηματική ευαισθησία. Άλλωστε για τους Αγίους η αγάπη δεν είναι απλώς συνέστημα, αλλά η βαθιά συνέστηση ότι όλα τα πράγματα βρίσκονται μέσα στη δημιουργική αγάπη του Θεού. Ο άνθρωπος που οδηγείται από το Πνεύμα του Θεού δεν θέλει να δείχνει σε κανέναν τον αγώνα του. Θέλει να το γνωρίζει μόνο ο Θεός. Ο γέροντας φοβόταν το καλό όνομα, έλεγε ότι το όνομά του είναι ο τάφος του. Δεν ήθελε να διαδίδει όσα επέτρεπε ο Θεός να δούμε και να θυμηθούμε ή όσα μας αποκάλυπτε μια δική μας ωφέλεια και στενοχωρήτων για τις δημοσιεύσεις γύρω από το πρόσωπό του. Όσο για τα θαύματα, θαύματα κάνει και ο διάβολος για να μας πλανήσει, έλεγε ο ίδιος. Ήθελε το αντίθετο από αυτό που θέλει ο άνθρωπος του κόσμου. Ο άνθρωπος του κοσμικού φροντίματος είναι όχι φιλότιμος, αλλά μάλλον φίλος της τιμής του κόσμου. Θέλει να καταγράψει το όνομά του, να το τυπώσει σε βιβλία, να το αφήσει στην ιστορία, σαν να επιδιώκει να νικήσει με αυτόν τον τρόπο, τον θάνατο. Όμως ο φιλότιμος άνθρωπος δεν αισθάνεται ποτέ ότι καταρθώνει κάτι. Δεν αισθάνεται ότι το ανήκει κάτι. Δεν αισθάνεται ότι η ανταπόκρισή του είναι αυτή που πρέπει. Πήγα και επισκέφθηκα ένα μοναχό καλό διασκεδικό αδελφή. Μου είπε, είμαι γεροντάκι πάτερ. Όπου να είναι θα πεθάνω και δεν έχω κάνει τίποτε στη ζωή. Όλοι οι άνθρωποι κάτι κάνουν στη ζωή τους. Όταν θα παρουσιαστούν στον Θεό, κάτι θα έχω. Εγώ όμως δεν έχω τίποτε. Ενώ έλεγε αυτά όμως, αδελφοί μου. Δάκρυα έτρεχαν από τα μάτια του. Όλα όσα κάνουμε, το απήντησα τα κάνουμε για να καταλήξουμε σε αυτό το συμπέρασμα, σε αυτό το τίποτε γέρο. Και αφού τώρα έφτασε σε αυτό το τέλος, τι τα θέλεις τα υπόλοιπα. Και ήταν αγωνιστής ο αδελφός. Ο φιλότυπος νιώθει αδελφή πάντα ιδιαίτερη τιμή, διότι τον αγάπησε ο Θεός τόσο πολύ. Και πιστεύω ότι τίποτε δεν μπορεί να ισορροπήσει και να ξεπληρώσει αυτή την αγάπη. Δυστυχώς όμως, αδελφοί. Υπάρχει πάντα σε όλους μας ο πειρασμός της εξωτερικής μίμησης αυτών των ανθρώπων. Βερδεύουμε την εξωτερική μίμηση με την πραγματική μίμηση. Αυτό φυσικά
δημιουργεί επίδοξους αγίους και αυτόχρητος και καθοδηγητές, οι οποίοι αντί να αναγεννήσουν ανθρώπους στο Θεό, προσφέρουν οπαδούς στον εαυτό τους. Αντίθετα, η αληθινή αγιότητα πάντοτε είναι κρυμμένη, γιατί φέρνει την ανθρωπαρέσκεια. Δεν αυτοπροβάλλει, δεν προσβάλλει, δεν δημιουργεί θόρυβο. Ο αληθινός μοναχός, τον μοναχό, ο αληθινός Άγιος, φεύγει όποτε τον αναζητάμε και έρχεται κοντά μας όταν τον έχουμε πραγματική ανάγκη. Χωρίς προσποιήσεις, ταπεινώσεως, χωρίς εντυπωσιακά σημεία, δίχως έπρεση, για να μας πληροφορήσει πάντοτε με διάκριση, πάντοτε με αγάπη, πάντοτε με συμπασμό. Να μας πληροφορήσει όχι αυτό που θέλουμε εμείς ή ο ίδιος, αλλά αυτό που θέλει ο Θεός από εμάς. Πέρα από τα ειδικά προσωπικά χαρίσματα, όπως για παράδειγμα είναι το προορανικό ή διορασικό χάρισμα, υπάρχουν και τα κρίσιμα χαρίσματα του Πνεύματος. Αυτό το μεγαλύτερο χάρισμα μας υποκαλεί ο Απόστολος Παύλος να ζητήσουμε και να αγωνιστούμε για την απόκτησή του. Και έτσι κάθε υπερβολή να δουν οι μυθίσεις. Αν δεν σπρώσεις τον ανθρώπο να ρω και τον αγγέλο, αγάπη δεν έχω γέρο να καρπώ σηκώνει ή κύμπαρο να λαλάβω. Κι αν έχω προφητεία, κρίνω τα μυστήρια πάντα σε πάσα την γνώση, κι αν έχω πάσα την πίστη να θεώρει τη σκάνη, αγάπη δεν με έχω, δεν είμαι. Πράγματι, αδελφοί, όλα τα άλλα χαρίσματα καταργούνται μαζί με τον παρόντα κόσμο. Μόνο η αγάπη δεν καταργούνται, είτε σε τούτο είτε στον άλλο, τον αληθινό κόσμο. Μόνο αυτοί παίρνουμε μαζί μας και μόνο αυτοί αποτελεί τον τίτλο κληρονομιά στη Βασιλεία του Θεού. Αυτοί κάνουν και το κοινόβιο και το ασκητήριο και την οικογένεια και την ενορία πρόγευση του παραδείσου. Και αυτοί να αποκτούμε με πάρα πολύ προσευχή και θέλουν ψυχής και ειλικρίνεια, με ειλικρίνεια, με αγώνα, με την κάθαρση της καρδιάς και του νου. Η αληθινή γεύση δεν είναι θεωρίες και λόγια, αλλά συνάντηση. Ή καλύτερα, δεν είναι μόνο συνάντηση, αλλά ακολούθηση. Μπορεί να συναντήσω κάποιον, να συζητήσω μαζί του, αλλά μετά να τραβήξω το δικό μου δρόμο. Ακολούθηση όμως σημαίνει αυτοπάρνηση, πράξη, κόπο, φιλότιμο. Αυτή την βαριά και πολύτιμη κληρονομιά της πνευματικής ζωής παραλάβαμε από τους αληθινούς πατέρες. Θα τελειώσω με ένα ακόμη χαρακτηριστικό αδελφή ή μάλλον σημείο που φανερώνει τον πνευματικό άνθρωπο. Με το φιλότιμο, την απλότητα, την διάθεση, ο άνθρωπος είναι σε θέση να αποδέχεται ευχαρίστως οτιδήποτε παραπορεί ο Θεός στη ζωή. Έλεγε σχετικά όσο διέλθω παίσθηση ότι επειδή οι φιλότιμοι κινούνται στον χώρο της ευγνωμοσύνης και δοξολογίας, δέχονται με χαρά και τις δοκιμασίες και δοξάζουν το Θεό για αυτές και δέχονται έτσι την ευλογία του Θεού από όλα και λιώνουν τότε από ευγνωμοσύνη. Αυτός είναι και ο ορισμός της μετάνοιας σύμφωνα με τους Αγίους της Έρημου. Μετάνοια είναι η θεληματική υπομονή όλων των θλιβερών πραγμάτων και ετοιμότητα της ψυχής για ερχόμενης θλίψης. Ποτέ ο άνθρωπος του Θεού, αντιμετωπίζοντας μια μεγάλη δοκιμασία στον εαυτό του, ακόμη και την ακραία δοκιμασία του θανάτου, δεν θα πει γιατί αυτό σημαίνει. Γιατί γνωρίζει καλά ότι ο Θεός, ο ίδιος είναι απλός και φιλότιμος. Όλος αγάπης και τακτοποιεί τα πάντα κατά το συμφέρον και καθοδηγεί με μυστικό τρόπο. Πνευματικός άνθρωπος
αυτός που άγεται από το Πνεύμα του Θεού. Όταν όμως το Πνεύμα υποκαθίσταται από θεωρίες και μεγάλα λόγια, τότε η πνευματική ζωή γίνεται σχηματισμένη μόρφωση ευσεβίας. Τότε και ο πνευματικός άνθρωπος είναι ένα τεχνητό κατασκεύασμα με έναν χριστιανισμό που στερείται τις ελευθερίες του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό η σχέση μας με τον Θεό πρέπει να ανανεώνεται καθημερινά, με ευθύτητα και ευθύνη. Μόνο έτσι θα φτάσουμε στο σημείο να γνωρίζουμε πνεύματι τόσο τον εαυτό μας και την κατάστασή του, όσο και τους άλλους. Η συνείδηση είναι ο πρώτος νόμος του Θεού, γράφει ο Γέρον. Εκείνοι που κατόρθωσαν να αναπτύνουν τη συνείδησή τους και την καθημερινή μελέτη του εαυτού τους, αισθάνονται πια τον εαυτό τους ξένο από τούτο τον κόσμο και παραξενεύονται η κοσμική από τη λεπτή του συμπεριφορά. Όσοι όμως δεν μελετάνε τη συνείδησή τους, δεν ωφελούνται ούτε από τις πνευματικές μελέτες, ούτε και από συμβουλές γερόντων, ούτε και τις εντολές του Θεού θα μπορέσουν να τηρήσουν, διότι γίνονται πια ανεύθυνοι. Αλλά και αυτό το έλεγχος, αδελφοί, τη συνείδηση πρέπει να γίνεται με απλότητα, δηλαδή ταπείνωση από δική της πνευματικής της καταστάσεως και εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού. Αυτά φέρνουν την εσωτερική γαλήνη. Είναι άλλο ο υγιής έλεγχος της συνείδησης και άλλο η νοσηρή σχολαστικότητα που κάνει μικροβιολογικές εξετάσεις. Η εσωτερική πνευματική εργασία δεν είναι λεπτομερείς αναλύσεις. Αυτές οφείλονται σε εγωισμό και γι' αυτό προκαλούν άγχος και εσωτερική ένταση, η οποία εκδηλώνεται στις συμπεριφορές μας. Λέει ο ίδιος ο Όσιος, δεν πρέπει να βοηθείται κανείς με οριστημένη σχολαστικότητα και να πνίγεται μετά από άγχος, αλλά να απλοποιήσει τον αγώνα του και να ελπίζει στον Χριστό και όχι στον εαυτό του. Το παράδειγμα των Αγίων Αδελφή είναι δείκτης της πνευματικής πορείας του καθενός μας και όλης της κοινότητάς μας. Και η Εκκλησία με τα συναξάρια της συνάξης στην γέννη τους προτρέπει τα μέλη τους να μιμηθούν το φρόνημα και τη ζωή τους. Στη σημερινή εποχή που βλέπουμε πως δεν υπάρχει αληθινός λόγος, δηλαδή λόγος με πραγματικό αντίκρισμα, αφού τα πάντα έχουν αξία ονομαστική, ο εφαρμοσμένος χριστιανισμός των Αγίων, δηλαδή το Ευαγγέλιο στην πράξη, αποτελεί τη μοναδική λύση. Την προτροπή χρησιμοποιεί πρώτος ο Απόστολος Παύλος. Μιμητέ μου γίνεστε καθώς από Χριστού. Τη σημερινή εποχή πρέπει για να σωθούμε αδελφοί, να κάνουμε κάτι πολύ πρακτικό, να ανατρέξουμε στους βίους των αρχείων μας και να δούμε με ποιο τρόπο εκείνοι συμπεριφέρθηκαν και αντιμετώπισαν συγκεκριμένες καταστάσεις, με ποιο τρόπο καλλιέργησαν τη σχέση τους με τον Θεό και τον κόσμο. Πώς έφτασαν να μετέχουν στη δική του άφθαρτη ζωή και όλα αυτά να τα μεταφέρουμε στο σήμερα. Σήμερα που υπάρχει πολλή νοθεία και περισσή σύγχυση στην χριστιανική κοινωνία, οι μορφές των αληθινών πατέρων
είναι ο οδοδείκτης που μας προσανατολίζουν. Είναι το Ευαγγέλιο σαρκωμένο. Δεν έφυγαν ποτέ από εμάς. Είναι εύκολο να το συναντάμε με δύο πνεύματι και αν και εφόσον θέλει η ψυχή μας να οδηγεί και το Άγιο Πνεύμα. Στις σκέψεις αυτές, σεβασμιότατε, Άγιοι Πατέρες και αδελφοί Χριστό και φίλοι, ας μου επιτραπεί να προσθέσω και μια ταπεινή ευχή και προτροπή. Οι Άγιοι που γνώρισαν τους δρόμους της αληθινής αγάπης και προσευχής, συναντώνται συνεχώς εν πνεύματι Αγίου και εμεί θα συναντώμεθα με αυτούς και μεταξύ μας. Θα συναντώμεθα στις εκκλησιές μας, στο ταμείο μας, προπάντως στους ναούς των καρδιών μας, γιατί μας χαρίζεται την κοινή εμπειρία της Θείας Άρτος που καταργεί αποστάσεις και διαφορές, το αναδεικνύει την αληθινή, θεωμένη φύση μας μέσα στα ξεχωριστά πρόσωπα και όπως είναι μία φύση, ας έχουμε και μία γνώμη και ένα θέλημα, έτσι θα χαίρεται και ο Όσιος Πατήρ ημών Παΐσιος και ο ουρανός ολόκληρος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Σεβασμιό, Άγιοι Πατέρες. Ευχαριστώ την Εκκλησιαστική Επιτροπή, τους αδελφούς και συλλειτουργούς που είχαν την καλοσύνη να είναι αφορμή να ανάμεσά σας απόψε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Σύλλογο που διοργάνωσε και που είναι πολύ επαρκετή αδελφή, ευχαριστώ. Και παλί αγιορείτε τις σκέφτες. Τους ευχαριστώ λοιπόν. Ιδιαίτερα σεβασμιότητα ευχαριστώ τον Μακαριότητο που έδωσε την ευχή του και ό,τι κάναμε απόψε το κάναμε διευκολύντο. Ευχόμαι τα ταπεινά, ο Θεός θα του χαρίσει πολύ χαίρετε, προδόξαν της Εκκλησίας και της Ορθοδοξίας μας. Σας παρακαλώ να μεταφέρετε τα σέβη και εδαφέρετε όσο μπορείτε. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά και να πούμε Χριστός ανέστη, αδελφοί. Χριστός ανέστη. Όπως έλεγε ο Άγιος Στραφή του Σάρου και ο Άγιος Φιλόνος ο Αθωνίκης που ασκήθησε έξω από το μοναστήρι του Παντελεήμονος. Ευχαριστώ πολύ. Σεβασμιότητα, αγαπητοί αδελφοί, ο Πατοσιολογιότατος Γέροντας, κατόπιν θερινής παρακλήσεως εις του ιερού μας ναού, απεδέχθη ευγενώς να απαντήσει σε ολίγες, σύντομες ερωτήσεις. Παρακαλώ, αν έχει κάποιος μία σύντομη ερώτηση. Ευλογείτε. Απέραξε το λέτε. Πρέπει να διώκεται παγκόσμια όπως την ιδιοπόληση της Ζούρνα Καρτισταγιάζοντα στη Συρία. Πρέπει να τις προτροπικές τους αιστείες. Σε ό,τι τη δομή είναι και ο κόσμο του Χριστιανού. Τι μπορούμε να κάνουμε. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε να γονατίσουμε, και να προσευχόμεθα Κύριος ο Θεός μας και η Παναγία μας να φέρουν την ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Αλλά ήθελα να σας πω ότι η Εκκλησία είναι ζωντανή και πορεύεται διαμέσου των αιώνων και το αγιολόγιο δεν θα σταματήσει. Πάντα προστίζονται άγιοι και για μας είναι πολύ εύκολο να προσκυνάμε και
και να κάνουμε λειτουργίες και προσευχές στους σύγχρονους γεροντάδες και αγίους, γιατί είναι πιο κοντά μας. Όχι πως οι σύγχρονοι άλλοι κάνουν κάτι άλλο από ό,τι διαβάζουμε στα συναστάσια και στους παλαιούς αγίους, τους πατέρες, τις μεγάλες, τους μεγάλους της Εκκλησίας. Όλα αυτά η Εκκλησία τα έχει γεννημένα. Και δεν έχουμε να πούμε τίποτα ιδιαίτερο. Παίρνουμε από τους παππούδες μας και τα μεταφέρουμε σε εσάς. Αυτό κάνουμε. Δόξα τω Θεώ όμως και να προσευχόμεθα να δίνει υπομονή και δύναμη σε αυτούς τους αδελφούς μας που υποφέρουν.
συνέπεσε χθες το πρωί να είναι εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου σε μια εκδήλωση που έγινε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, που ήταν έργο της Εκκλησίας, της Ελλαδικής Εκκλησίας, η οποία είναι στην Ευρώπη. Ομίλησαν καθηγητές πανεπιστημίου, σπουδαίοι άνθρωποι, πολιτικοί. Καθένας είπε τι πρέπει να κάνουμε για να δίνουμε ελευθερωμένη και δυνατή. Τα αρχικά δέρες, αλλά τι είπε όχι. Κανείς δεν είπε ότι η δύναμη της ενότητός μας είναι ο Ιησούς Χριστός. Όταν εισέβαλαν κάποτε οι Ρωμαίοι εδώ στην Ελλάδα, κατέφθαν την Ελλάδα, αλλά έπειτα από λίγο είπαν και εμάς αλούσα τον άνθρωπο κατά την ύλη. Γιατί είχαν την αίτηση του Χριστικού. Και αργότερα ο κυριότερος δεν διάλαξε τους προχωμένους ανθρώπους της εποχής του να τους χρησιμοποιήσει και τέτοιο. Το δεκαετάμα όμως αλληλής διάλεξε. Και αυτούς εφόρησε με το πνεύμα του δικό του. Και έφτασαν στα πέρα του κόσμου. Οι κύριοι θα τα ίδια και δημιούργησαν αυτό του κόσμου με τον οποίο λέει ο Παδιαμάνης, του νόμου του Βραγγελικά Φασένα. Αγία, σας παρακαλούμε, προσέξτε, πατρίδα μας, πόλη μας, αντιμετωπίζουμε προβλήματα ιδιαίτερα από τον καιρό. Χρειαζόμαστε χάρη της βοήθεια, δύναμη της προσευχής σας, για να σταθούμε στη θέση μας και να αξιοποιούμε να είμαστε κοντά στον Χριστό. Ευχαριστώ.